όσο και αδελφός. Παρακαλώ. Κάποιες φορές ακούγα τη μητέρα μου να διαπληκτίζεται στο τηλέφωνο με έναν άντρα και να κλαίει. Του έλεγε πως του έδωσε κάποια λεφτά για να τον διευκολύνει, αλλά ο συγκεκριμένος άνδρας δεν της τα έδινε πίσω. Η μητέρα μου τα χρειάζονταν αυτά τα χρήματα για τις σπουδές μας και του το έλεγε. Ακουγόταν μια άγνωστη αντρική φωνή μέσα από το τηλέφωνο, όπου έκανε τη μητέρα μου να κλαίει. Δεν είπα τότε κάτι, γιατί δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου. Στο ταξίδι μας στην Αθήνα περάσαμε υπέροχα. Κάναμε βόλτες, πήγαμε σε Ινστιτούτο Ομορφιάς, στο θέατρο, γελούσαμε συνέχεια. Η μητέρα μου δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν λάμβανε κάποια αγωγή. Δεν ήταν θλιμμένη. Αντίθετα, είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενη, γιατί εκείνες τις ημέρες έκανε διάφορες ετοιμασίες για τη γιορτή του αδερφού μου, ενώ και η μεγαλύτερη αδερφή μου θα ξεκινούσε το μεταπτυχιακό της. Πιστεύω πως η μητέρα μου δολοφονήθηκε και θα ήθελα να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βρεθούν οι δράστες. Η αδερφή μου ήταν πολύ καλά στην υγεία της και δεν έπαιρνε καμία αγωγή. Η σχέση που είχε με τον συγκεκριμένο άνδρα ήταν πιο πολύ σε συντροφικό επίπεδο, για να ξεφεύγει από την καθημερινότητα. Προς το τέλος όμως είχαν κάποιες διενέξεις και είχαν ψιλοαρπαχθεί. Η αδερφή μου είχε χρήματα γιατί είχε τις επιχειρήσεις της, αλλά είχε και έξοδα γιατί είχε τρία παιδιά. Ήξερα ότι είχε λάβει 75.000 ευρώ από την πώληση ενός χωραφιού. Κάποιο μέρος του ποσού έλειπε, αλλά δεν γνωρίζω πού μπορεί να το διέθεσε η αδερφή μου. Θεωρώ ότι το κίνητρο της δολοφονίας της είναι ερωτικό, οικονομικό. Η παρέα με την οποία συναναστρεφόταν δεν ήταν και ότι καλύτερο από ό,τι μου είπαν και από ό,τι έμαθα. Θεωρώ πως το σημείο που βρέθηκε νεκρή η αδερφή μου πήγε γιατί κάποιος την κάλεσε. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πήγαινε μόνο για κάτι πολύ σημαντικό. Είτε γιατί απειλήθηκε, είτε για να βοηθήσει κάποιον. Είχε σίγουρα επικοινωνία με κάποιον.